ανέσυρε εφέτος από τη θάλασσα ο μαθητής της τρίτης λυκείου, πρώτης λυκείου, συγγνώμη, Άρης Δημάκης, φοιτά στο τέταρτο λύκειο. Να του ευχηθούμε, όπως και σε όλους εύχομαι από την καρδιά μου, να έχει υγεία, σιδηρά υγεία, να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της ζωής και με βάση τον τίμιο σταυρό στη ζωή του να κατορθώσει να βγει πάντοτε νικητής και τροπεούχος στους αγώνες που θα δώσει. Το ίδιο εύχομαι και στους άλλους που έπεσαν για να ανασύρουν το σταυρό από τη θάλασσα, τηρώντας τα πατροπαράδοτα ελληνορθόδοξα έθιμά μας. Μας έλειψε για 2 χρόνια αυτό το έθιμο και χαίρομαι, χριστιανοί μου, και σας καμάρωσα εφέτος και στην εκκλησία και εδώ και σας συνιστώ από την πατρική μου καρδιά να προσέχετε να περάσουμε την δυσκολία του κορονοϊού ώστε ακόμη καλύτερα και με περισσότερο κόσμο και με θέρμη στην καρδιά να γιορτάζουμε τις γιορτές της πατρίδας και της εκκλησίας μας, άφοβοι από κάθε τι που μας επιβουλεύεται. Στον Άρη θα δώσω ένα χρυσό σταυρό για να θυμάται τον άθλο του και στους άλλους από έναν ασημένιο και ασφαλώς και από ένα μπουρνούζι για να μην κρυώσουν. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ήταν η τρίτη μου χρονιά που πέφτω. Τον έπιασα 2 φορές. Είναι μια σημαντική μέρα και ήθελα να τιμήσω αυτή τη μέρα την σημαντική. Πάρα πολύ ωραία. Τα καταφέραμε. Δόξα τω Θεώ και του χρόνου να έχουμε υγεία να μπορούμε να το ξαναεπιχειρήσουμε. Κάθε χρόνο πέφτετε? Όχι, ήταν η πρώτη φορά που έπεσα. Και ήταν πάρα πολύ καλή εμπειρία όντως, για δεν είχε ξανατύχει. Και δόξα τω Θεώ. Μεγάλη μέρα σήμερα για την εκκλησία μας και την πατρίδα μας. Και καθώς μας βρίσκει και πληγωμένους και από την ασθένεια και ψυχολογικά, νομίζω ότι ήταν μια τονωτική ένεση να αισθανόμαστε ότι ο Θεός είναι κοντά μας, μας δίνει δύναμη, υγεία, φωτισμό για να ανταπεξέλθουμε τις δυσκολίες. Και αυτό εύχομαι να γίνει, γιατί δυστυχώς αντί να μας ενώσουν αυτές οι δυσκολίες όπως πρέπει να γίνεται, μας διαιρούν. Και αυτό το φοβάμαι πάρα πολύ. Εμείς εδώ στην Κόρινθο έχουμε μια άριστη συνεργασία με όλες τις αρχές και γι' αυτό, όπως είδατε, διοργανώσαμε αυτή την τελετή, ενώ κάπου αλλού αρνήθηκαν να την διοργανώσουν, φοβούμενοι μήπως από την μη τήρηση των μέτρων υπάρξει διάδοση περαιτέρω του ιού. Εμείς συσκεφθήκαμε όλοι μαζί και καταλήξαμε ότι εάν το προγραμματίσουμε σωστά και αν ενημερώσουμε το λαό μας σωστά, αυτός και τα μέτρα θα τηρήσει και οι τελετές θα γίνονται και δεν θα λείπει τίποτα για να μην υπάρχει κανένα παράπονο. Έτσι, σήμερα καθώς λήγουν οι εορτές του 12ημέρου της εμφανίσεως του Θεού στη γη, είμαστε ευτυχείς, γιατί όπως είδατε και τάξεις υπήρξε και αυθορμητισμός υπήρξε και εκδήλωση της πίστης υπήρχε. Εύχομαι όλα αυτά να εξακολουθήσουν να υπάρχουν στη ζωή μας
και κυρίως με ομόνοια, με αγάπη και με ενότητα να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε το κακό που μας έχει βρει. Επειδή χθες, προχθές μάλλον, είχαμε έρθει με τις αρχές για να δούμε εδώ τον τόπο και μια συνέντευξη μας έφερε στην επικαιρότητα μαζί με τον θάνατο ενός κληρικού μας. Κάποιοι θεώρησαν ότι πρέπει να κάνω δήλωση για να μιλήσω για τον εμβολιασμό. Και βέβαια είπα πράγματα τα οποία και επίστευα και τα οποία είναι αληθινά. Δηλαδή, εμείς ως Εκκλησία έχουμε πίστη στο Θεό. Αλλά ο Θεός μας λέει «Συν Αθηνά και χείρα κίνη» μαζί με το Θεό που να και τα χέρια σου. Φωτίζει τους γιατρούς και αυτοί βρήκαν το εμβόλιο. Αυτό λοιπόν είναι αυτή τη στιγμή η μόνη λύση που φαίνεται να υπάρχει. Και γι' αυτό εμείς το συνιστούμε με απλότητα. Διότι ξέρετε κάτι, εάν κάποιος επιμένει και λέει κάποια πράγματα με το ζόρι θα υποστείτε τον εμβολιασμό, μην περιμένετε να έχει επιτυχία το μέτρο. Χρειάζεται να υπάρξει πειθός, να υπάρξει αγάπη, να καταλάβει ο λαός μας ότι δεν θέλουμε να τον ξεκάνουμε, αλλά θέλουμε να τον έχουμε κοντά μας για να ζήσει. Και γι' αυτό και εμείς προσευχόμαστε και γι' αυτό κινούμεθα και γι' αυτό το φιλανθρωπικό μας έργο, η ζωή μας ολόκληρη είναι για τη ζωή των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν, αυτή η μέρα μου έδωσε την αφορμή και σας ευχαριστώ να κάνω αυτές τις σκέψεις και να ευχηθώ για άλλη μια φορά ο Θεός να μας βοηθήσει και να μας κάνει με σοφροσύνη και με ενότητα να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες μας. Γιατί επειδή τέλειωσε ένας χρόνος ο οποίος ήταν αφιερωμένος στην εθνική παλιγενεσία και ανέτειλε ένας χρόνος που είναι αφιερωμένος στη μικρασιατική καταστροφή, αυτά τα δύο χρόνια είναι 500 και 400 χρόνια και 100 χρόνια, χρόνια σταθμή για τη ζωή της πατρίδας μας. Να βάλουμε μυαλό, πρόγραμμα και τάξη. Και για να μην ξέρω κανέναν, από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Πρωθυπουργό, τους Υπουργούς, τους Βουλευτές, τους Δημάρχους, τους Περιφερειάρχες, τους Αντιπεριφερειάρχες, τον Αρχιεπίσκοπο, τους Μητροπολίτες, τους Παπάδες, τους Στρατηγούς, τους πάντες στον τομέα του ο καθένας να είναι υπεύθυνος και να αγαπάει τον τόπο του, τη δουλειά του και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία, ευτυχία και κάθε καλό. Είχαμε σήμερα τον αγιασμό των υδάτων, μια πολύ σημαντική γιορτή και ελπίζουμε με την φώτιση που θα έχουμε να περάσουμε το δύσκολο έτος, να είμαστε υγιείς και να είμαστε όλοι πάλι εδώ του χρόνου. Καλή χρονιά σε όλους. Και χρόνια πολλά. Γιορτάστηκε σήμερα στην Κόρινθο τα Θεοφάνεια και ο αγιασμός των υδάτων, όπως είδατε, με λαμπρότητα και με μεγάλη προσοχή τηρώντας τα μέτρα τα οποία οι υγειονομικές αρχές και η κυβέρνηση έχουν εξαγγείλει. Νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία να γυρίσουμε στην κανονικότητα προσεκτικά, γιατί την τελευταία περίοδο έχουμε μια έξαρση στον αριθμό των κρουσμάτων που παρατηρούνται με τον κορονοϊό. Αν προσέχουμε όλοι και τηρούμε τα μέτρα τα οποία έχουν εξαγγελθεί, νομίζω ότι μπορούμε και να έχουμε τελετές όπως είναι η σημερινή, αλλά και να επιστρέψουμε στην κανονικότητα. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όλοι μας είναι στο χέρι μας, μπορούμε να το καταφέρουμε. Χρόνια πολλά. Μεγάλη μέρα για την Ορθοδοξία μας, για την Εκκλησία και την πατρίδα μας. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο μπράβο στα παιδιά και στον μαθητή της πρώτης λυκείου που έπεσε στα αγιασμένα νερά του Κορινθιακού μας και έπιασε το σταυρό. Να έχει υγεία, φώτιση, όπως όλοι οι Κορίνθιοι και οι Κορίνθιες, όπως όλη η πατρίδα μας. Χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Χρόνια πολλά, υγεία σε όλους και ευχή μου θα είναι να είμαστε όλοι πάλι εδώ την χρόνια. Να είστε καλά. Να ευχηθούμε για την ημέρα σε όλους, χρόνια πολλά και το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τις καρδιές και τις ψυχές όλων. Να ευχηθούμε μια καλή χρονιά σε όλους και επίσης καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας. Βεβαίως, το ήθελε χρόνια, αλλά λόγω ηλικίας δεν την άφηνα. Φέτος αποφάσισε να πέσει. Έκανε την προσπάθειά της. Βέβαια. Είναι μικρή ηλικία, είναι 14 ετών. Όλο καλά, ευλογία, εύχομαι σε όλο τον κόσμο και φώτισε. Χρόνια πολλά σε όλους. Υγεία, ευτυχία, ευημερία, αγάπη και εύχομαι να φύγουμε γρήγορα από αυτό το δύσκολο έργο που έχουμε πλέξει της πανδημίας και να πέσουν οι μάσκες κάποια στιγμή μέσα στο 2022.